Θα έχουμε την ευκαιρία αυτή την Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Νέας Ιωνίας όχι απλώς να δούμε μια υπέροχη ορχήστρα, είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, κυρίως να την ακούσουμε, αλλά να περάσουμε μια υπέροχη βραδιά, στην οποία όμως το δεύτερο μέρος της πρωταγωνίστριες είναι δύο πολύ ταλαντούχες βολιώτισσες. Δηλαδή, μην πάμε να χειροκροτήσουμε επειδή είναι βολιώτισσες αυτές τις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχες. Σε λίγο συναντούμε τη Μίνα Πολυχρόνου. Και ευθύς αμέσως συναντούμε τη Μαρία Κατσούρα, που ερμηνεύουν και οι δυο τους τους βασικούς ρόλους στον βαφτιστικό. Καλώς ήρθατε, κυρία Κατσούρα. Καλώς ήρθαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Η οπερέτα του Σακελαρίδη, αφήστε τα αυτά, εντάξει. Η οπερέτα του Σακελαρίδη είναι από τις πιο δημοφιλείς στην Ελλάδα, ο βαφτιστικός. Και σας έχουν ανατεθεί, όπως είπα, φαντάζομαι εξιμπτώσεως, δηλαδή δεν είπαν πάμε να βρούμε δυο ταλαντούχες βολιώτισσες να δώσουμε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, γιατί είναι μια παραγωγή η οποία έγινε πρώτα για την τηλεόραση, mm-hmm. για την ΕΤ και παίχτηκε από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς, όταν δεν μπορούσαμε να έχουμε ζωντανές παραστάσεις. Και την ίδια παραγωγή η ΕΤ την περιοδεύει σε κάποιους τόπους, περιφέρειες και καλά θέατρα της Ελλάδος για το καλοκαίρι. Είναι τελείως σύμπτωση, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά ότι... Συγγνώμη, έχω κάτι που πετάει. Ότι σε αυτή την παραγωγή συνεργάζομαι με εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Θα ξεκινήσω από τη Μίνα Πολυχρόνου, που είναι και συμπατριώτησά μου, Γιάννη Μαθρέμα και αυτή η βολιώτησα όπως εγώ. Κάνει μια εξαιρετική απόδοση στο ρόλο της Βιβίκας. Είναι ο πρώτος ρόλος στο έργο, είναι η πρώτη σοπράνο. Εγώ κάνω την Κική, ερμηνεύω την Κική, που είναι η δεύτερη σοπράνο, πιο χαμηλή φωνή. Έχουμε μαζί μας τον εξαιρετικό κοροναίο Αντώνη σαν τενόρο και τον βαρύτονο και ηθοποιό Νικόλα Καραγκιαούρη, ο οποίος κάνει έναν Ζαχαρούλη και έναν συνταγματάρχη τόσο απολαυστικό, λόγω και της ιδιότητάς του. Συγγνώμη, ο Καραγκιαούρης που είναι ένα θεριό κάνει έναν Ζαχαρούλη τύπο. Α, και αυτό είναι το πιο απολαυστικό. Κάνατε την αντίφαση, έτσι, την κάνατε χαρακτήρα. Είναι τόσο απολαυστικός που το κοινό πιστεύω θα τον λατρέψει, όπως και εννοείται τον Αντώνη Κοροναίο επίσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται σε αυτή την υπέροχη ιστορία του Θεόφραστου Σακελαρίδη, γιατί είναι μια ξεπέραστη οπέρετα. Έτσι. Έχουμε παρεξηγήσεις, γιατί τότε ο κόσμος ήταν μια άλλη εποχή. Έτσι. Δεν μπορούσε να έχει κάτι πολύ ρηξικέλευθο, αλλά... Είχαν τελειώσει οι Βαλκανικοί. Ήταν στη δίνη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όταν γραφόταν. Ο κόσμος ήθελε να περάσει καλά, να χαλαρώσει. Ακριβώς. Όλα εξελίσσονται μέσα στη βραδιά ενός πάρτι, όπου γιορτάζει τον πολυετή γάμο της, η Βιβίκα, με τον άντρα της. Να, εδώ δεξιά. Για να σας ακούσουμε λίγο, για να κάνουμε μια παύση, να σας απολαύσουμε. Θα πάρουμε σε λίγο γεύση πριν συνδεθούμε με τη Μίνα Πολυχρόνου. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Όλα συμβαίνουν μέσα σε ένα πάρτι. Είναι το πάρτι επετείου γάμων, πολυετούς γάμου της Βιβίκας με τον Ζαχαρούλη. Εγώ είμαι κολλητή φίλη παιδική της Βιβίκας και συμμαθήτρια. Μου είμαι καλή να παρευρίσκομαι κι εγώ στο πάρτι. Μέσα εκεί εξελίσσονται λοιπόν πάρα πολλές κομικές καταστάσεις. Ερωτικές, αλλά όχι τόσο με την έννοια την πραγματική. Το ερωτισμού και του φλερτ περισσότερο και των παρεξηγήσεων μέσα από ένα διάκοπο φλερτ που ο καθένας προσπαθεί κάτι να εκπέψει με αυτό το φλερτ από τον άλλον. Λοιπόν, τελικά όλα λύνονται, εντάξει, όπως σαν μια ελληνική ταινία, να το πω έτσι, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη οπερέτα, έχει καταπληκτική μουσική, είναι όλοι, σαν να πούμε, όχι σαν, είναι αυστριακό βάλς ουσιαστικά, τα περισσότερα και κάποια τάγκο.
Ο κόσμος που θα έρθει είναι 100% σίγουρο θα το απολαύσει, διότι είναι μεν κλασική μουσική, αλλά μπορεί να την απολαύσει ένας λάτρης του χώρου της κλασικής μουσικής, αλλά και ένας τελείως απλός άνθρωπος που δεν έχει ξανακούσει ποτέ του μια κλασική ορχήστρα και κλασική. Και είναι το πιο σημαντικό. Πείτε μου τώρα για σας, όλα ξεκίνησαν από το Βόλο. Όλα από το Βόλο, βεβαίως. Εγώ από πάρα πολύ. Τι έγινε με εσάς? Στον λυρικό τραγούδι, πώς οι γονείς στρέφουν τα παιδιά τους? Ήταν η δική σας λαχτάρα? Θα σας πω. Εγώ ξεκίνησα πάρα πολύ μικρή, 4,5 ετών, 5, βιολί, με τον κύριο Περικλή Σακελαρίδη που δεν είναι πια στη ζωή. Και ήταν βεβαίως η θέληση των γονέων μου. Okay. Δεν υπήρχε ένα παιδί 4 ετών που θέλω να κάνω έτσι, βιολί. Βιολί κιόλας. Με την αγάπη για τη διδασκαλία και για αυτό που έκανε και για τον τρόπο που το έκανε ο κύριος Σακελαρίδης, μας έκανε όλα τα παιδιά, που ήταν πάρα πολλά παιδιά, όχι απλά να αγαπήσουμε την κλασική μουσική, αλλά θέλουμε να ασχοληθούμε και με αυτή. Εγώ με θυμάμαι στο Λύκειο να λέω στους φιλολόγους μου, γιατί υπήρξα μια πολύ καλή μαθήτρια, ότι δεν με ενδιαφέρει, θα δώσω πανελλαδικές, γιατί πρέπει να δώσω να μην χαλάσω το απολυτήριο, αλλά εγώ θα ασχοληθώ με την κλασική μουσική. Αυτό ήταν εξ ολοκλήρου η απόφασή μου ύστερα από την. Ποια ηλικία το λέγατε, δηλαδή ήσασταν ένα παιδάκι του γυμνασίου και λέγατε εγώ θα είμαι στην κλασική μουσική? Ναι, βέβαια με πρώτο στόχο να παίζω βιολί στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτό ήταν μάλιστα το όνειρό μου. Okay. Όμως μέσα από τη χοροδία του κυρίου Καρκάλα, γιατί ήμουν από πολύ μικρή στη χοροδία του Γιάννη Καρκάλα, με έκανε όχι απλά να αγαπήσω το κλασικό τραγούδι, μου άνοιξε κι άλλον έναν δρόμο. Ήξερα ότι θέλω να ασχοληθώ με την κλασική μουσική, δεν ήξερα αν θα είναι η όπερα, αν θα είναι το βιολί που με είχε συνεπάρει και λάτρευα από μικρή. Λοιπόν, χάρη λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους τρεις δασκάλους που είχα, που είναι ο Περικλής Ακελαρίδης, ο Μπάμπης Κεχαΐδης, που ήταν διευθυντής στο Λυκόδιο και δεν υπάρχει πια και αυτός στη ζωή, το Γιάννη Καρκάλα, δεν το συζητάω, πολύ ξεχωριστή μορφή νομίζω για τα δρόμενα, τα καλλιτεχνικά του Βόλου, και την κυρία Μέρη Μουρτζοπούλου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με έκανα από πολύ μικρή να ξέρω ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό το είδος. Ερχόμενη στην Αθήνα, συνέχισα, πήρα το πτυχίο μου στο βιολί, στη βιόλα. Μετά εργάστηκα σε κλασικές ορχήστρες ως βιολί και βιόλα. Ταυτόχρονα όργανα και λυρικό τραγούδι. Ναι, ναι, και ταυτόχρονα ξεκίνησα. Πολύ γιατί δύσκολο. Ναι, ναι, γιατί ο κύριος Γαϊτάνος στο Ελληνικό 2 σε κάποια από τις τελευταίες εξετάσεις πριν το πτυχίο μου στη βιόλα, λέει στον Πάβο, μα έχει μια φωνή που κάνει για την όπερα. Και έτσι, μπαμ, ξεκίνησα και αυτό. Ωραίο. Λοιπόν, Κυριακή στις 9 και 4 σας συναντούμε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου της Νέας Ιωνίας. Με το καλό να ορίσετε, κυρία Κατσούρα. Κάτι ακόμη μπορώ να πω? Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ότι εφόσον βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή φαίνεται να θέλει να δώσει βήμα σε τέτοιες εκδηλώσεις, διότι είναι εντάξει, είναι πιο δύσκολες και τα λοιπά, το καταλαβαίνω. Και υπάρχει το κοινό του Βόλου που πάντα ήταν πολύ φιλόμουσο. Εγώ θυμάμαι στις τόσες που έκανα στο Βόλο με την Εθνική Λυρική Σκηνή, τα εισιτήρια είχαν ξεπουληθεί στις πρώτες 2 ώρες και ο μπαμπάς μου έφαγε πάρα πολύ ξύλο όταν πήγε και ζήτησε 5 εισιτήρια. Χωρίς να γνωρίζει πολύ πιο από πίσω ότι τραγουδούσα την Τόσκα. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς θέλω να πω ότι υπάρχει το κοινό που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλει αυτό το είδος της μουσικής. Φυσικά πρέπει να υπάρχει και η παραδοσιακή μας και η λαϊκή μουσική απευθύνεται σε άλλο κοινό. Όμως πρέπει ο Βόλος, ο Δήμαρχος, να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες και από εδώ και πέρα να είναι. Έτσι, έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε θερμά. Αυτό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, κυρία Κατσούρα.